Αυτό ήταν η ανική ομάδα, ο Εύνικος υλικό, με πολλές κορασίδες, νιάνιδες, εσένα προπονήτρια. Τι προοπτικές υπάρχουν για αυτό το σύλλογο? Ο σύλλογος βάζει βάσεις. Βάσεις μετά από χρόνια πάλι από την αρχή. Δουλεύουν πάνω στα παιδιά, έχουν τις ευκαιρίες που θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε. Νομίζουμε ότι η φετινή χρονιά μόνο κέρδος έχει να δώσει όλες. Με δεδομένο ότι είναι τόσο νεανική η ομάδα και τα λοιπά, είναι δεδομένο ότι δεν θα τα καταφέρετε, μάλλον δεν θα μπορέσετε να αντέξετε εσείς την κατηγορία. Αλλά παρόλα αυτά, ο σύλλογος αυτός έχει αποδείξει επανειλημμένα με πολλές διακρίσεις στα θέματα υποδομής, ότι βγάζει συνέχεια κορίτσια. Αυτός είναι ο στόχος και για τη συνέχεια. Η παραμονή δεν είναι αυτός ο σκοπός για μας φέτος. Εμείς θέλουμε να πάμε τα παιδιά μας δύο σκαλιά πιο πάνω, για να μπορούμε να βασιστούμε χρόνου όπου και να είμαστε. Σίγουρα θα αποκτήσουν εμπειρίες από την... Ναι, θέλουμε πολύ δουλειά. Ακόμα έχουμε δρόμο που υπάρχει καλό κλίμα, υπάρχει καλή πρόθεση από τα παιδιά και για μας αυτό είναι που μετράει. Νομίζω ότι μετά το Δεκέμβρη θα αρχίσουν να φαίνονται κομμάτια και μέσα στο γήπεδο. Για το σημερινό παιχνίδι? Το σημερινό παιχνίδι ήταν λίγο ταλαιπωρία για μας. Ήμασταν το ταξίδι λίγο ζαλισμένοι. Το παλέψαμε, δεν ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι, ειδικά στο πρώτο μέρος. Κάναμε πάρα πολλά λάθη. Και ήταν μια μέρα που δεν ήμασταν και ιδιαίτερα εύστοχοι. Μας τύχησε. Τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει μια νέα πνοή στο ελληνικό μπάσκετ, γυναικείο μπάσκετ της Α1 ειδικότερα? Τι προσδοκάτε εσείς από τα φυτώρια, πώς είναι οι υποδομές στον ελληνικό? Οι υποδομές στον ελληνικό είναι σε καλή βάση, όπως ήταν πάντα. Είναι το πιο θετικό και πιο αισιόδοξο κομμάτι όλου του συλλόγου. Γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ και έχουμε τόσο θετική ενέργεια για όλο αυτό που κάνουμε και υπομονή παρά τις κακές κριτικές και τις γλώσσες. Δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Δουλεύουμε με προοπτική μέλλοντος και με βάση την πρώτη φωνιά που είναι πρώτη σκέφτα. Εσείς κατά την άποψή σας, τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει μια νέα όθηση στο ελληνικό γυναικείο μπάσκετ? Το μη οικονομικό κίνητρο. Νομίζω ότι αν γυρνάγαμε πίσω στο πιο ρομαντικό, αν το ευχαριστούμασταν παραπάνω και αν ήμασταν όλοι πιο καλοπροαίρετοι. Νομίζω ότι το επαγγελματικό πλέον δεν μας ταιριάζει πολύ.